Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Παρασκευή και 13. Όπα, Παρασκευή και 13, μπίλη μου. Είναι σήμερα. Δεν ασχολούμαι, να σου πω την αλήθεια. Μικρή τα... μας τα λέγανε αυτά. Και το Τρίτη και 13 και το Παρασκευή και 13. Εδώ είναι ώρα για μπλε. Είναι ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Έχουμε αρκετά πραγματούδια να πούμε. Αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε μία συνέντευξη στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας που αφορά το ποδόσφαιρο και την δεύτερη εθνική κατηγορία. Φυσικά, όπου σε αυτήν βρίσκεται ο Ηρακλής και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μία γενική συζήτηση και όχι μόνο, θα την κάνουμε και πιο ειδική, αρκεί να μας βολέψει η κινητή τηλεφωνία, αρκεί να είμαστε τυχεροί και τα καταφέρουμε. Σε πολύ λίγο θα το δούμε αυτό. Κυρίως αυτό που σας λέω έχει να κάνει με αυτά που πάλι μαγειρεύουν. Και μαγειρεύουν πράγματα που αν τα καταφέρουν και τα περάσουν, που η Football League και η Β' Εθνική είναι πέρα για πέρα, αντίθετη με αυτό που θέλουν να περάσουν, τότε θα μιλάμε για ακόμα ένα σκάνδαλο. Άνω τελεία. Το αν θα είναι για ακόμα ένα σκάνδαλο εις βάρος του Ηρακλή θα εξαρτηθεί από την πορεία που θα έχει ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Και ποιο είναι αυτό? Εχθές, πρόσφατα μάλλον, έγινε το διοικητικό συμβούλιο της Super League, που ναι μεν είναι αντίθετη στον κύριο Βασιλιάδη τον Υπουργό για 12 ομάδες, αλλά από την άλλη λένε ότι αυτό το 14 πώς θέλουν να το κάνουν. Να πέσουνε δύο τελευταίοι και οι δύο πιο πάνω από τους, από τον τελευταίο και τον προτελευταίο, να παίξουνε μπαράζ με τον πρώτο και το δεύτερο της Β' Εθνικής. Έχουνε τα τηλεοπτικά τους, έχουνε το budget, έχουνε διπλάσιο και τριπλάσιο μπορεί να είναι στη Super League σε σχέση με τα έσοδα των ομάδων της Football League. Έχουνε τα πάγια έσοδα τους και θέλουνε να παίξουν. Στο εξωτερικό γίνεται σε κάποια πρωταθλήματα, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα. Εδώ μην το συγκρίνουμε. Δηλαδή, πείτε ότι βγαίνει ο Ηρακλής πρώτος ή δεύτερος στη Β' Εθνική, δεν ανεβαίνει απευθείας σύμφωνα με τα θέλω τη Super League, να παίξει με κάποιον από τη Super League μπαράς για να δούμε αν θα ανέβει. Δεν πάνε καλά στα μυαλά τους και αυτό είναι δεδομένο. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα να το κοιτάξουν μήπως και βελτιωθούν τα μυαλά, γιατί πραγματικά όποιος το σκέφτηκε, καταλαβαίνουμε το γιατί το σκέφτηκε, έτσι. Θέλουν να κρατήσουν με το έτσι θέλω, με το στανιό, κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Και αν κινδυνέψουν αυτές οι κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, τι κάνουμε? Η εφεύρεση το να παίξει μπαράς με τους πρωταθλητές ή τους δευτεραλτές της Β' Εθνικής. Αυτό φυσικά και ο Ηρακλής θα δώσει μάχη για να μην περάσει και η Football League ολόκληρη θα δώσει μάχη για να μην περάσει. Μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τη Football League ακολούθησε το να πέσουν οι τρεις και ο τέταρτος που απομένει, ο τέταρτος από το τέλος να παίξει με τον δεύτερο της Football League, δηλαδή ο πρωταθλητής να βγει απευθείας και ο δεύτερος να παίξει μπάρας με το τέταρτο της Super League. Πάλι δεν αρέσει φυσικά αυτό και είναι λογικό και αναμενόμενο να μην αρέσει σε κανέναν, γιατί δεν υπάρχει πιθανά δικαιοσύνη. Με τον Ηρακλή βέβαια, το ξέρετε, το ένα ρεκόρ Guinness καταρρύπτει το άλλο. Το 2011 τον ρίχνουνε, το 2012 που 6 ομάδες δεν πήραν αδειοδότηση, δεν τις ρίξανε, απαγόρευση μεταγραφών. Το 2017 τον ρίχνουνε, το 2018 που 2 ομάδες δεν πήραν αδειοδότηση, δεν τις ρίχνουνε, απαγόρευση μεταγραφών και χρηματικό πρόστιμο. Την προηγούμενη σεζόν, όχι αυτή που έπαιξε ο Ηρακλής, τη σεζόν δηλαδή 16-17, στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο πρωταθλητής ανέβαινε απευθείας. Τη σεζόν 17-18, στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο πρωταθλητής έπαιζε μπαράζ για να ανέβει. Και σε όλα αυτά, βάλτε ότι είναι ο Ηρακλής, που πάντα την πατάει, την πληρώνει. Συμπληρώστε εσείς το ρήμα που θέλετε. Μπίλη, σε τι φάση είμαστε? Έλα, ρε. Αφιδάτος. Σας λέγαμε στον πρόλογο όλα αυτά της σημερινής εκπομπής που αφορούν και απασχολούν την δεύτερη εθνική κατηγορία, την Football League όπως
λέγεται τα τελευταία χρόνια. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο αυτής, τον κύριο Λεουτσάκο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά στο τρέξιμο? Προσπαθούμε, ναι. Καλά δεν είμαστε, αλλά προσπαθούμε. Δόξα τω Θεώ την υγεία μας να έχουμε και όλα θα τα δούμε. Ναι, πάνω απ' όλα. Σας καλέσαμε γιατί πραγματικά στο τέλος θα τρελαθούμε τελείως με όλα αυτά που διαβάζουμε, με όλα αυτά που ακούμε, πόσο μάλλον εσείς που είστε πρόεδρος στην δεύτερη εθνική κατηγορία, στη Football League, για όλα αυτά που θέλουν, ευελπιστούν, προσπαθούν. Δεν ξέρω, κύριε πρόεδρε, συμπληρώστε ό,τι ρήμα θέλετε εσείς και με ένα μεγάλο ερωτηματικό, να επιδιώξουν να περάσουν εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ακούμε για παράδειγμα ότι οι δύο πρώτοι στη Football League δεν μπορούν να ανέβουν απευθείας, πρέπει να παίξουν μπαράζ με τους δύο από τους τέσσερις που είναι να πέσουν απευθείας από τη Super League. Ακούμε και άλλα τέτοια φοβερά πράγματα. Φαντάζομαι καθημερινά έρχονται και στα δικά σας αυτιά. Και πώς τα εισπράτετε όλα αυτά? Να ξεκινήσουμε με αυτό την κουβέντα μας. Εντάξει, εμείς ακόμη δεν έχουμε πάρει θέση, γιατί όλα αυτά που ακούω δεν είναι επίσημα, έτσι. Ναι. Ο καθένας λέει αυτό που νομίζει. Εμείς κοιτάμε τα συμφέροντα της Football League και των ομάδων, το οποίο έχουμε βρει από την αρχή. Δύο ομάδες θέλουμε να ανεβαίνουν, δύο να πέφτουν. Αυτό που ισχύει, αυτό να ισχύσει. Εμείς πέρυσι κάναμε την αναδιάρθρωση δικιά μας, δείξαμε περισσότερες ομάδες, και δεσμευτεί και η Super League να το κάνει, δεν το έκανε. Έτσι. Εμείς το κάναμε, κάναμε και την εξηγία της κατηγορίας, περιμένουμε αυτή τη στιγμή κάποια ανταπόκριση από την πολιτεία να βοηθήσει αυτή την κατηγορία, γιατί είναι η μόνη που μέχρι στιγμής αυτά που είπε τα έκανε. Τώρα, αν η Super League αποφασίζει για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου χωρίς εμείς να κάτσουμε σαν τραπέζι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι, να κάνουν διοικητικό συμβούλιο και να λένε εμείς θα περάσουμε αυτό χωρίς να ρωτούν εσάς είναι τρελό. Ναι, πώς θα περάσει, πώς θα το περάσουν αυτό? Εμείς παίρνουμε αποφάσεις για τη δικιά μας την κατηγορία. Δεν παίρνουμε αποφάσεις για τη Super League. Και σαφώς το καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν αποφασίζουν και για μας. Όχι βέβαια, με τίποτα. Και είναι πέρα για πέρα άνισο και άδικο να βάλει στη διαδικασία ομάδες που δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε στα budget, ούτε στα έσοδα, ούτε στα τηλεοπτικά. Γιατί άλλα είναι τα πάγια τη Super League και άλλα είναι τα πάγια στη Football League. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Στο εξωτερικό υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα, το ξέρετε κι εσείς, που γίνεται αυτό. Οι τελευταίοι τη πρώτη εθνική να παίζουν με του πρώτου τη Β' Εθνική ή του τρίτου τη Β' Εθνική. Οκ, αλλά εκεί είναι τελείω διαφορετικά τα οικονομικά μεγέθη, έτσι. Αν θέλετε να επαναλάβετε, γιατί σας χάσαμε, δεν έχει πολύ καλό σήμα νομίζω. Ναι, δεν τον ακούμε. Αν γίνεται να τον ξανακαλέσουμε, Βασίλη. Αν γίνεται να τον ξανακαλέσουμε, τον κύριο Λεουτσάκου, τον πρόεδρο της Football League, γιατί είναι σημαντικά αυτά που συζητάμε, αλλά το σήμα δεν μας βοηθούσε. Τι? Μας ακούτε τώρα? 1, 2, 3, θα τα πετύχουμε. Υπομονή, Βασίλη μου, υπομονή να τα καταφέρουμε. Φεύγει ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapaki.yahoo.gr, το email της εκπομπής μας. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Football League που κέρδισε εκ νέου τις εκλογές. Τον έχουμε ξανά στη γραμμή μας. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Ωραία, είχαμε θέμα με το σήμα, γι' αυτό και μας συγχωρείτε που κλείσαμε και ξαναπήραμε. Περιμένω την απάντησή σας σε αυτό που σας ανέφερα για την αδικία και το άνισο της ιστορίας που προσπαθούν ορισμένοι να περάσουν με το δικό τους τρόπο. Έτσι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και το έχω πει άπειρες φορές. Δεν βρίσκω το λόγο, γιατί δεν μας φωνάζουν να είμαστε παρόν στις συζητήσεις που κάνουν. Δηλαδή αποφασίζουν οι κύριοι αυτοί για εμάς που δεν έχουν τίποτα που είναι. Στις ομάδες είναι στον αέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι φοβερό και περιλαμβάνει πολύ θράσος. Δηλαδή, σαν να μην σας υπολογίζουν καθόλου. Ναι, σαν να μην σας υπολογίζουν. Με ποια βάση? Δηλαδή, ο μαθητής μας δεν έχουν μπάτσε, δεν κάνουν μεταγραφές. Θα διεκδικήσουν. Δηλαδή, θα πέκανε. Κάνουμε πιστό πρωτάθλημα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το έχω δει από την αρχή. Εμείς αναμένουμε επίσημες απαντήσεις και επίσημες ανακοινώσεις. Θα κάνουμε συμβούλιο, θα αποφασίσουν οι ομάδες, οι πρόεδροι, και ό,τι αποφασίσουν θα το εφαρμόσουμε, να ξέρετε. Και αυτό είναι το σωστό, και αυτό είναι που πρέπει να γίνει, φαντάζομαι. Η κοινή γνώμη το λέει έτσι. Και η κοινή γνώμη το λέει. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι το σωστό. Αλήθεια, ως πρόεδρος Football League έχετε επιδιώξει ή είναι στα σκαριά κάποιο ραντεβού με τον κύριο Βασιλιάδη και λέω τον υπουργό, γιατί είναι ο πρωταγωνιστής στις τελευταίες μέρες που έχει αποφασίσει και έχει μεταφέρει στη Super League κάπως εκβιαστικά. Αν θέλετε ότι κόψτε το λαιμό σας, κόψτε το κεφάλι σας, εγώ θέλω να μειωθούν οι ομάδες.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα υπάρξουν κάποια χρήματα τα οποία θα είναι βιώσιμες οι ομάδες. Μας ακούτε τώρα, γιατί έχουμε θέμα με το σήμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μετακινηθείτε, αν η περιοχή που είστε δεν έχει καλό σήμα, γιατί δυσκολευόμαστε να σας ακούσουμε. Ναι, μ' ακούτε. Τώρα ναι. Έλεγα και ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο να βρούμε για τις ομάδες που έχουμε. Είναι αυτό που λέμε τρίτη και φαρμακερή. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω η Super League μας κάνει πόλεμο στην κινητή τηλεφωνία και δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Μάλλον, δεν πιστεύω. Γιατί δεν αρέσουν αυτά που λέμε, αλλά εντάξει, πλάκα κάνω. Έλεγα για τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, σκοπεύετε να τον συναντήσετε για όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες? Βεβαίως. Περιμένουμε. Η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε και ευελπιστούμε να γίνει είναι να ενημερωθούμε από τα επίσημα χείλη τι γίνεται. Mm-hmm. Γιατί εμείς ξέρετε, υπάρχει και ένα συμβόλαιο που είναι σε κρεμότητα με την ΕΡΤ, που είναι σε διαπραγματεύσει πράξη για να το κάνουμε και περιμένουμε την αναδιάθρωση. Εάν δεν γίνει, θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για να δούμε τι μελιγενέστε, τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Μιας και αναφέρεται για την ΕΡΤ, πέρυσι ήταν αρκετά τα μάτς που βλέπαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Πού βρίσκεται μέχρι στιγμής η προφορική σας συμφωνία? Είναι για όλες τις ομάδες, είναι για όλο το πρωτάθλημα? Μπορεί κάθε μία ομάδα να το διαπραγματευτεί? Για παράδειγμα, ο Ηρακλής είναι ένα μεγάλο brand name που επανέρχεται μετά την άνοδο από την Τρίτη Εθνική. Δίνω ένα παράδειγμα, έτσι. Τι ακριβώς ισχύει για το τηλεοπτικό για φέτος? Κοιτάτε, μας υπάρχει κεντρική διαχείριση. Το τηλεοπτικό είναι για όλες τις ομάδες και το ίδιο. Ναι. Φυσικά θα υπάρχουν κάποια κριτήρια, αλλά για όλες τις ομάδες είναι το ίδιο. Mm-hmm. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο πάει με κεντρική διαχείριση, θα μιλήσουμε με την ΕΡΤ. Σαφώς δεν έχουμε κάνει ακόμη, περιμένουμε να δούμε, γιατί και η ΕΡΤ περιμένει την αναδιάθρωση. Δεν έχουμε κάτι επίσημο. Περιμένουμε και εμείς εξελίξεις, πιστεύω ότι θα μας φωνάξουν. Να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε παραπάνω από ό,τι είχαμε πάρει πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί αν γνωρίζετε, πέρυσι και τα νούμερα τηλεθέας και τα νούμερα εισιτηρίων και τα νούμερα της ακροαματικότητας ήταν πολύ διαφορετικά από την προηγούμενη χρονιά. Μιας και μιλάμε για τηλεοπτικά, παύλα έσοδα, μπορείτε να υπολογίσετε έτσι το περίπου τι έσοδα μπορεί να έχει κάθε ομάδα στην δεύτερη εθνική κατηγορία? Κοιτάξτε, εμείς... Στο περίπου, έτσι, πάνω κάτω. Το ταβάνι μας που θέλουμε για να βρούμε για τις ομάδες τις δικές μας είναι πάνω από 200 χιλιάρια για την κάθε ομάδα το λιγότερο. 200 και πάνω, δηλαδή. Και πάνω, ναι. Για να είμαστε ικανοποιημένοι για τις ομάδες για να μπορούν να απεξέλθουν, έτσι. Που πάλι το ποσό είναι... Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο από τη στιγμή που δεν θα γίνει αναδιάθρωση. Προσπαθούμε να βρούμε ένα ποσό το οποίο να μπορεί να βοηθήσει λειτουργικά τις ομάδες, δεν είναι τίποτα, αλλά θεωρούμε ότι να είναι πάνω από 200.000 για την κάθε ομάδα. Το λιγότερο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι βρούμε και έρθει, θα πάνε απευθείας ομάδες, γιατί γνωρίζετε ότι τα λειτουργικά έχουν μειωθεί κατά πολύ και ό,τι έρχεται, σαφώς και θα ασχολήσουν τις ομάδες. Mm-hmm. Πείτε μας και για τη δική σας μάχη σε εισαγωγικά που δώσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην εκπομπή στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 100,4 που συζητάμε τώρα στον αέρα. Πρόσφατα ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή εξέφρασε την στήριξη προς εσάς απέναντι σε μια προσπάθεια που είχε γίνει και από μεγάλες συμμαχίες, να τις πω, κύριε πρόεδρε, που ήταν απέναντί σας για να κερδίσουν αυτή τις εκλογές που τελικά δεν τα κατάφεραν, γιατί εσείς κόψατε το νήμα πρώτος. Εντάξει, ευχαριστώ την ομάδα του Ηρακλή που έχει την εμπιστοσύνη που δίνει στο πρόσωπό μου. Έτσι, εγώ είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχω ομάδα. Είμαι πρόεδρος που έχω κάτσει εδώ για όλες τις ομάδες. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία που θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη τελευταίων 20 χρόνων που έγινε εκλογικά και δημοκρατικά. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπήρχαν συμμαχίες. Ήταν μεταξύ δύο υποψηφίων και ο κ. Ζηθαράς είναι άξιος αντίπαλος. Και όπως γνωρίζετε, πέρυσι στη θητεία δικιά μου εγώ είχε τοποθετηθεί αντιπρόεδρος. Εντάξει, τελείωσε αυτή η εκλογική διαδικασία και πιστεύω ότι όποιος και να βγαίνει θα ήταν για το καλό της Super League. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Mm-hmm. Ούτε στρατόπεδα υπάρχουν, ούτε τίποτα. Γιατί ομάδες Super League έχουν ένα και μόνο σκοπό. Πώς θα βιώσουν και θα είναι πιο βιώσιμες οικονομικά. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε ο Λεωτσάκος είναι, είτε ο Λιχναράς, είτε οποιοδήποτε, ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Έξω από συμμαχίες, έξω από οτιδήποτε. Ναι, εσείς δεν μπήκατε σε αυτή τη λογική, από ό,τι φάνηκε, των συμμαχιών εννοώ, που υπήρξαν στο αντίπαλο στρατόπεδο, όσον αφορά το εκλογικό, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, μα δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που έχει η Football League και πρέπει να κοιτάξεις το καλύτερο των ομάδων. Και όλες οι ομάδες έχουν τα ίδια προβλήματα. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να ξεχωρίζουμε ομάδες και ανθρώπους.
είμαστε όλοι το ίδιο, έχουμε τον ίδιο κοινό σκοπό και πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια βιώσιμη λύση για την κατηγορία και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο και για την παρουσία του Ηρακλή που είναι στο πρωτάθλημά σας, είναι στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Σας το λέω, κάθε Κυριακή δεν υπήρχε γήπεδο στη Βόρεια Ελλάδα που δεν είχε πάρα πολλούς οπαδούς του Ηρακλή και στο Καφτατζόγλιο, το ξέρετε αυτό από μένα, πόσο μάλλον τώρα που είναι και μια κατηγορία πάνω, έτσι. Εντάξει, για τον Ηρακλή είναι μεγάλη του ιστορία, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ έτσι. Έχει βγάλει παίκτες που έχουν κάποια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι μεγάλο σωματείο, έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και πρέπει να βρει το δρόμο του και θεωρώ ότι και η θέση του είναι στη Super League, έτσι. Το συζητάμε, μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν, γιατί πραγματικά την αγαπάνε την ομάδα και τη βοηθήσανε πάρα πολύ και ξέρω ότι έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί, μακάρι να βρει το δρόμο του Ηρακλής, να μην έχει ανάγκη κανέναν και μόνο τον κόσμο του και να πάει εκεί που το ανήκει, στη Super League, γιατί εκεί ανήκει. Mm-hmm. Να περάσει από εσάς δηλαδή για μια χρονιά, να μην το ξαναδείτε, να είμαστε όλοι καλά και να τα λέμε διαφορετικά. Μακάρι, το εύχομαι. Πείτε μας κάτι τελευταίο και να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα και για την ενημέρωση. Για αδειοδοτήσεις, παύλα κλήρωση, παύλα έναρξη πρωταθλήματος, μπορούμε να πούμε κάτι τώρα ή είναι όλα στον αέρα αυτά? Από άποψη ημερομηνίας, έτσι. Θα κάνουμε ένα συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Να έρθουν και τα καινούργια μέλη μας και ο Ηρακλής και ο Ηρόδοτος και ο Άιτος Πάτων και θα πάρουμε τις αποφάσεις να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, να ενημερωθούν και οι πρόεδροι τι γίνεται και τα καινούργια μέλη και από εκεί και πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Περιμένουμε και τις εξελίξεις και θα αποφασίσουμε. Για τους φακέλους πάντως των ΠΑΕ της Β' Εθνικής ένα deadline είναι περίπου τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Ναι, κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λεωνίδα Λεουτσάκο, τον πρόεδρο της Football League. Εκνευρισμένος, λογικό, γιατί το θράσος της Super League και συγκεκριμένων ομάδων νομίζω έχει ξεφύγει. Το να αποφασίζουν, όπως σωστά θεωρώ είπε, για άλλη κατηγορία το τι θα γίνει, δηλαδή με ποιο δικαίωμα χωρίς να καλούν τις ομάδες της Football League να ψηφίσουν και να αποφασίσουν, λένε αυτοί. Θα πέσουν τέσσερις, αλλά οι δύο θα παίξουν με τον πρώτο και τον δεύτερο της Football League. Τι λέτε ρε παιδιά, εμάς μας ρωτήσατε? Δεν πάει έτσι. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Είχαμε την κουβέντα νωρίτερα ποδοσφαιρική για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και για τον Ηρακλή είπαμε κάποια πράγματα με τον κύριο Λεουτσάκο, τον πρόεδρο της Football League. Και όπως σας μεταφέραμε νωρίτερα, θα επανέλθουμε με συζήτηση για το βόλεϊ. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο της και ανώλευκης ομάδος, της ανδρικής ομάδος Βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους του Ηρακλή. Είμαστε καλά. Δεν σ' άκουσα λίγο, ξαναπες μου. Είμαστε καλά. Όλα καλά. Ωραία. Είμαστε εν αναμονή των αδειοδοτήσεων. Από ό,τι μάθαμε προχθές, ο φάκελος του Ηρακλή μαζί με κάποιες άλλες ομάδες, κάποια άλλα τα άλλα, θα εξεταστεί την Πέμπτη εκτός απρόπτου. Την Πέμπτη 19 του μηνός, αν λέω καλά τις ημερομηνίες. 19 του μηνός θα εξεταστεί ο φάκελος ο δικός μας. Mm-hmm. Να πω, επειδή σίγουρα ο κόσμος του Ηρακλή περιμένει με αγωνία να δει τι θα γίνει στο κομμάτι της αδειοδότησης, να πω ότι είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Πιθανότατα θα έχουμε καλύψει σχεδόν όλους τους παίχτες. Θα μένει να μείνει μία φυλή για ένα παίκτη. Mm-hmm. Από τα 48.000 που ήταν το άνοιγμα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους παίχτες, ήδη έχουμε αποδώσει τα 40. Μένουν ουσιαστικά 8.000, στα οποία βέβαια και αυτά τα 8.000 κάνουμε έναν αγώνα την τελευταία εβδομάδα με σκοπό να μαζέψουμε και αυτά τα 8.000, οπότε την Πέμπτη που θα ανοιχθεί ο φάκελος του Ηρακλή να μπορέσει η ομάδα να πάρει αδειοδότηση, να μην χρειάζεται να πάμε στο δεύτερο βάθμιο, μπράβο, ναι. Οπότε εδώ θα χρειαστεί να βάλουμε όλοι λίγο πλάτη και να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του, αυτό που λέω πάντα. Μιας εβδομάδος δηλαδή. Το λέω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, έτσι. Δηλαδή είναι αμαρτία να πάμε το Σεπτέμβριο τώρα για 8.000, που σίγουρα κάποια θα μαζευτούμε στην εβδομάδα, να πάνε για 2, για 3, για 4.000, να πάμε 2 μήνες πίσω. Σε σχέση με πέρυσι,
πάνω κάτω τώρα οι ημερομηνίες μπορεί να ήταν ίδιες που τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή και θυμάμαι το πόσο πολύ άγχος υπήρχε, το πόσο πολύ αγωνία υπήρχε, το πόσο μεγαλύτερο ήταν το ποσό που έπρεπε να βρείτε για να πάρθει η αδειοδότηση. Τα πράγματα φέτος είναι κάπως καλύτερα, έτσι. Ναι, είναι λίγο καλύτερο, όπως είπα. Έχουμε πληρώσει περίπου τα 40 από τα 48 χιλιάρικα. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι αν δεν πάρθει σε πρώτη φάση θα πάρθει στη δεύτερη, έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο και το σίγουρο, αλλά αυτό που λέω πάντα είναι διαφορετικά το να ξεκινήσεις και να ανακοινώνεις μεταγραφές και παίκτες την άλλη εβδομάδα από ότι θα μπορούσες, από ότι θα πας πιο αργά προς τα πίσω. Είσαι περισσότερο απελευθερωμένος να κάνεις το σχεδιασμό. Μπράβο, ναι. Ήδη έχουν τραβηχτεί κάποιες χορηγίες πιο μπροστά, τα λεφτά. Να πω, επειδή σίγουρα θα με ρωτήσεις, ότι είμαστε περίπου στα 100 διαρκείας ως άδεσμα, που ναι μεν μπορεί για την εποχή να είναι και καλούτσικο το νούμερο. Από εκεί και πέρα σαφώς και ο αγώνας μας είναι καθημερινός, το να καταφέρνουμε κάθε χρόνο να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και να φτάσουμε αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και 2-3 χρόνια, ότι το όνειρό μας είναι κάποτε να φτάσει ο Βολεϊκός Ηρακλής να έχει 1000 άτομα διαρκείας, να μην χρειάζεται πλέον εισιτήρια, να μπαίνει ο κόσμος με το καρτελάκι του, να κάθεται στη θέση του, το οποίο αυτό είναι το ιδανικό και το όνειρό μας. Να είναι sold out κάθε Σάββατο πριν ξεκινήσει το μάτς. Έτσι. Όσον αφορά το χορηγικό κομμάτι, θα περιμένουμε καλύτερα πράγματα φέτος. Ήδη από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και έχουμε αφουγκραστεί, γίνεται δουλειά, προσπάθεια πάνω σε αυτό, έτσι. Κοίταξε, γίνονται κάποιες, αυτό που έχουμε καταφέρει προς το παρόν είναι, σου λέω, κάποιες χορηγίες, είτε να πάρουμε κάποια λεφτά λίγο περισσότερα, να μπουν καινούργιοι χορηγοί που πιθανόν θα τους δείτε και στη φανέλα. Mm-hmm. Βέβαια το όπλο το δικό μας είναι ότι φέτος η ομάδα παίζει στην Ευρώπη. Σωστά. Μακάρι το όνειρο της Ευρώπης να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά με την Μπέλγκορον. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που μας βοηθάει να ξεκλειδώσουμε κάποιες πόρτες, έτσι, ότι ο χορηγός ουσιαστικά θα διαφημίσει και στην Ευρώπη, έτσι. Ξεκλειδώνει κάποιες χορηγές, αλλά σίγουρα όπως λέω θέλει βοήθεια, θέλει τρέξιμο, θέλει στήριξη, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Αποτελεί πάντως και για τους χορηγούς ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να... Ναι, και στο Ηρακλής Μπενφίκα, για παράδειγμα, να υπάρχουν στη φανέλα, στην ταμπέλα. Ναι, και είναι σημαντικό, Γιώργο, το ότι γνωρίζουμε ήδη με ποιες ομάδες θα παίξουμε τους επόμενους αντιπάλους. Έτσι, οπότε και ο χορηγός, ο οποίος τα κάνουμε μια πρόταση, ξέρει σε περίπτωση που περάσουμε ακριβώς και σε ποια κράτη θα είναι, οπότε σε ποια κράτη θα εμφανίστηκε η χορηγία, έτσι, που ειδικά κάποιος χορηγός που μπορεί να έχει εξαγωγές στα συγκεκριμένα κράτη, δηλαδή αν υποθετικά μιλάμε για Κύπρο, γιατί με την Πάφο είναι μια αγορά που πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, έτσι. Το οποίο σίγουρα είναι μια αγορά που πιθανό θα ενδιαφέρε κάποιον να το διαφημιστεί στη φανέλα της ομάδας. Το ίδιο είναι και στη Ρουμανία, θα περάσει στη δεύτερη φάση, έτσι, που είναι και εκεί. Μετά είναι δύο Ρουμάνικες που θα παίξουν μεταξύ τους, ούτως ή άλλως είναι Ρουμανία. Και μετά είναι η γνωστή ομάδα που όπου και να παίζουμε, δηλαδή όταν είδα την κλήρωση πραγματικά λέω, εντάξει, πώς τα φέρνει καμιά στιγμή η μοίρα. Αν φτάσουμε μέχρι εκεί, που το εύχομαι. Θέλω να πω ότι έπαιζε Champions League ο Ηρακλής, τσουπ να η Μπέλγκορος. Παίζει Challenge Cup ο Ηρακλής, ξανά αυτοί εκεί κοντά. Δεν μας αφήνουν, δεν τελείωσε. Αν και χάνουνε πάντα, αλλά οκ, μέχρι τότε. Ναι, έτσι. Μακάρι να, έτσι, να χαμογελάμε και να γελάμε για τη σεζόν και να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να δούμε έναν Ηρακλή να πρωταγωνιστεί. Φαντάζομαι το μέλημά σας δεν είναι μόνο να πάρθει η αδειοδότηση, είναι και η συνέχιση του σχεδιασμού, του προγραμματισμού. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα, μεταγραφές όπως του Σωτηρίου, όπως του νεαρού του Δημήτρου Μούχλια, ανανεώσεις του Αρμενάκη, του Προύσαλη, του Βασίλη του Μούχλια. Ακολουθεί να υποθέσει ο Μπαμπαλιούτας και κάποιες άλλες ανακοινώσεις το άμεσο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια στρατηγική στο κομμάτι των ανακοινώσεων και των μεταγραφών. Mm-hmm. Το ρόστερ θα πω ότι είναι σχεδόν κατά το 90% σχεδόν κλεισμένο. Μένει το κερασάκι στην τούρτα που πιθανόν θα είναι και ο παίκτης ο οποίος θα τραβήξει και την προσοχή, να πω έτσι, περισσότερο για τους φίλους του βόλεϊ. Οι παίκτες οι οποίοι φυσικά θα είναι και γνώριμοι του Ηρακλή και παίκτες του Ηρακλή και καινούργοι, έτσι. Mm-hmm. Απλά υπάρχει μια στρατηγική για το πώς θα ανακοινωθεί ο κάθε παίκτης, πότε πρέπει να ανακοινωθεί, όλα έχει σταδιακά, το χρόνο. Σταδιακά.
Πιθανό την άλλη εβδομάδα όμως ότι αν όλα πάνε καλά και πούμε αυτό ακριβώς που είπα ότι την πέμπτη ομάδα θα πάρει αδειοδότηση, πιθανό την ίδια μέρα την Παρασκευή να ακούσεις δύο μεταγραφές. Μία την πέμπτη το βράδυ και μία την Παρασκευή. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι όλα έχουν τη σειρά τους και τον προγραμματισμό τους. Ο Ηρακλής πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια έχοντας μόλις ένα ξένο στη σύνθεσή του, στο ρόστερ του. Και σε σχέση με άλλες ομάδες, κύριε Βαβακίδη, που έχουν και τρεις και τέσσερις, δεν δείχνει να. Ειδικά πέρσι πήγε τελικό κυπέλου, μπήκε στην τετράδα, δεν δείχνει να στερεί. Πάνω σε αυτό το μοντέλο, μπορούμε να δούμε και πάλι την ομάδα, δηλαδή με ένα ξένο. Ναι. Εκεί θα στηριχτούμε. Πάλι ουσιαστικά η ομάδα θα είναι πάλι λογικά με έναν ξένο. Το πλεονέκτημα το δικό μας θεωρώ, όχι για να πενέψω τον πρόεδρο, είναι ότι εμείς μάλλον εκείνος έχει περισσότερο το know-how, έτσι. Δηλαδή γνωρίζει ακριβώς πάρα πολύ καλά την ελληνική αγορά και με τους παίκτες. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν παίκτες Έλληνες πολύ καλύτεροι και ίσως αν όχι με τα ίδια λεφτά, ακόμη και με λιγότερα μπορείς να κάνεις μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που μπορούν να φέρουν τρεις και τέσσερις ξένους και να δαπανίσουν ένα κάρο λεφτά. Αυτό δηλαδή που υπόσχομαι εγώ ουσιαστικά στους φίλους του Ηρακλή, ότι και φέτος ο Ηρακλής θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Η Μίκρα θα είναι ένα απόρθητο φρούριο και σίγουρα όποιος έρχεται να παίξει θα το σκέφτεται πάρα πολύ. Πέρσι ουσιαστικά χάσαμε μόνο από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και ουσιαστικά αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος, έτσι. Με ομάδες που δείχνουν οικονομικά να ξοδεύουν αρκετά, γιατί πέρα από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ προκύπτει τώρα και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη αυτό τι ομάδες θα κάνουν, γιατί τα λεφτά πάντα δεν παίζουν ρόλο. Θα το δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Άρα είμαστε στο ντου της εβδομάδος, το χαρακτηρίζω κάπως έτσι, για όσους επιθυμούν. Να ξαναθυμίσω για ακόμη φορά ότι τα εισιτήρια διαρκείας κυμαίνονται υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας των 50 ευρώ, τα οποία είναι αποκλειστικά, γίνεται διάθεση από το σύνδεσμο και από τα παιδιά της αυτονομιστήρας 10, που αφορούν τα εισιτήρια του Πετάλου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν στην κεντρική κερκίδα που είναι τα εισιτήρια των 100 και τα γκολτ, τα οποία είναι στα επίσημα, είναι στα 300. Να ξαναπώ άλλη μια φορά, το οποίο επίσης το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι ακριβώς επειδή αφού γκραζόμαστε τις δυσκολίες της εποχής και είναι πραγματικά δύσκολο κάποιος να βγάλει ακόμη και ένα κατοστάρι όταν να το δώσει ακόμη και για την αγάπη του, για να δει τον Ηρακλή, έτσι. Αλλά αν υπάρχει διάθεση και θέλει να δώσει μια προκαταβολή από 10, 15, 20, 30 και μέχρι το ξεκίνημα του πρωτοβλήματος να κάνει την αποπληρωμή, σαφώς και δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Τα γραφεία του συλλόγου είναι ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακή, τώρα λίγο λόγω καλοκαιριού, θα είναι κλειστά, αλλά όλες οι υπόλοιπες μέρες, είτε από την Μπουτίκ, είτε από το Γυμναστικό Σύλλογο, από το Κατσάνιο, από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, είμαστε εκεί και περιμένουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Ωραία, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον αντιπρόεδρο της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Απόστολο Βαβακίδη, για τα διαρκείας, για το σχεδιασμό, για την νέα ομάδα, για την προσπάθεια που γίνεται, για τα οικονομικά δεδομένα. Ακούσατε νομίζω τα πάντα όλα χρήσιμα για την φετινή βολεϊκή προσπάθεια. Όσον αφορά το μπάσκετ, υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα για τον κύριο Χατζικυριακίδη, τον προπονητή του Ηρακλή, σε προφορική συμφωνία. Όσον αφορά την προφορική συμφωνία, έτσι, γιατί ακόμα ανακοίνωση δεν έχουμε. Έχει μεταφερθεί βέβαια από την ομάδα ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής από αυτού. Δηλαδή ο κύριος Λευτέρης Χατζικυριακίδης θα είναι ο προπονητής του Ηρακλή και αυτή την σεζόν. Πέρυσι ανέλαβε μετά τα μισά. Απλά απομένουν τα τυπικά και η ανακοίνωση. Και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση το τελευταίο 48ωρο όσον αφορά τις μεταγραφές. Και για την περίπτωση του Ματαλόν που έχει ένα πρόσφατο σημαντικό ενδιαφέρον και οικονομικά σημαντικό ενδιαφέρον από το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά ψηφίζει προς το παρόν τουλάχιστον σε εισαγωγικά Ηρακλή. Είναι η περίπτωση του Άγγελου Τσάμι που είναι και αυτός θετικός του να συνεχίσει την καριέρα του εδώ στο Ιβανόφιο. Μέσα στα πλάνα των Κιανολεύκων είναι και ο Βασίλης Σίμτσακ. Όσον αφορά τις ανανεώσεις, πάει καλά το θέμα του Κακαρούδη και αυτό του Γιάννη Αθανασούλα και είναι πράγματα που δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν την επόμενη
εβδομάδα εφόσον κλείσουν. Σίγουρα έχουν χαθεί κάποιοι παίχτες, όχι όλοι. Υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή, όπως προείπαμε, έτσι τους πιο σημαντικούς, αν θέλετε, που είναι στο προσκήνιο για την μπασκετική ομάδα. Θα τα δούμε όλα από την Δευτέρα, εφόσον προκύψουν ειδήσεις, εφόσον προκύψουν εξελίξεις για το μπάσκετ του Ηρακλή, το οποίο προχώρησε σε μία ανακοίνωση το γυναικείο αυτή τη φορά για τον νέο team manager, τον Χρήστο Σάβα, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη team manager για τη νέα χρονιά στο πλάι της Λίνας Τραμουντάνη και φυσικά του τεχνικού της ομάδος Γρηγόρη Κοκκινίδη, θα βοηθήσει στην επίτευξη όλων των στόχων της ομάδος στην Α1 κατηγορία. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή χρονιά, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση από το γυναικείο μπάσκετ της ομάδος. Ένα μήνυμα από τη φίλη την Ατάστα να το διαβάσουμε. Εντάξει, αυτό που μου λες δεν θα το διαβάσω. Από χθες, Νατάσα μου, έχει μεταφερθεί ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον κύριο Χατζηκυριακίδη και ότι θα είναι προπονητής του Ηρακλή. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, ξανά, τι να σου πω. Την τελευταία φορά εγώ που μίλησα με τον συγκεκριμένο προπονητή, μου είπε ότι έχουμε συμφωνήσει προφορικά και απομένουν τα τυπικά. Τώρα, αν ξαναλλάξει κάτι, δηλαδή αν το κάνει ο κύριος Δρακόπουλος δεύτερη φορά, γιατί από την πρώτη φορά που είχε κάνει δημόσια τοποθετήσεις σε ραδιόφωνο στα Ερτζιανά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είχε πει ότι δεν αλλάζουν προπονητή και κρατάω τον κύριο Χατζηκυριακίδη, είχε περάσει, αν θυμάστε, ένας μήνας, όπου εδώ μας είχε αποκαλύψει ο κύριος Χατζηκυριακίδης ότι ένα μήνα είχε να επικοινωνήσει με τον κύριο Δρακόπουλο. Μετά από αυτό πέρασε μια εβδομάδα όπου ξανά έκανε δηλώσεις στα Ερτζιανά ο κύριος Δρακόπουλος, ο πρόεδρος του Ηρακλή, και είπε πάλι το ίδιο, δηλαδή ότι έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Χατζηκυριακίδη, αυτή τη φορά το προχώρησε λίγο παραπάνω και ότι θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Τώρα, αν ξανά υπάρχει σιωπή και απουσία, τι να σου πω, θα φανεί. Για το βόλεϊ, για το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Βαβακίδη, να πούμε ότι οριστικά πλέον έχει αποχωρήσει ο Εθνικός, που παρουσιάστηκε ως νεοφώτιστη ομάδα αρκετά καλή. Είχε κερδίσει τον Ηρακλή κοντά στα Χριστούγεννα 3-1, εδώ τον είχε δυσκολέψει αρκετά και γενικά ήταν καλή η παρουσία του Εθνικού. Δεν τα καταφέρνει όμως. Στα οικονομικά πήγε να κάνει εκεί και μια συγχώνευση με τον Μίλωνα, δεν του βγήκε. Οπότε τα παρατά και αποχωρεί οριστικά από το πρωτάθλημα. Τώρα, ποια ομάδα θα πάρει τη θέση του Εθνικού είναι ένα καλό ερώτημα. Κάτι για ροδίων άθληξης ακούστηκε από την Α2. Οι αρμόδιοι θα το δούνε και θα μας ενημερώσουν για αυτή την εξέλιξη. Βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα σε αρκετά σωματεία, σε αρκετές ομάδες. Πρόσφατα στο μπάσκετ ενημερωθήκαμε για την καταγγελία του Άκερ όσον αφορά τον Απόλλωνα Πάτρας. Τώρα ο Εθνικός δεν μπορεί να κατέβει στο πρωτάθλημα και αποχωρεί. Μια χρονιά όλοι και όλοι έπαιξε στην Α1. Θυμίζουμε ότι στην Α1 έχουν ανέβει η ΑΕΚ και η ομάδα της Κομωτινής. Και θα δούμε ποια ακόμα θα ανέβει και θα πάρει τη θέση του Εθνικού. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, εδώ πιστή 7 με 8 στην ώρα για μπλε. 7 και κάτι με 8 και κάτι, για την ακρίβεια. Να είστε καλά.